Ζώοι αναμένεται να πάρουν σε ένα μήνα περίπου τα λουτρά της ποταμιάς, αφού με απόβαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αυδείρων ήδη αποκαθίστανται οι λουτήρες προκειμένου να δοθούν προς χρήση. Εμείς κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ήδη υλοποιείται μια μικρή εργολαβία να αποκαταστήσουμε κάποιες ζημιές που υπήρχαν εκεί στους δύο λουτήρες αντρών γυναικών και να μπορέσουμε πολύ σύντομα να τα δώσουμε στη χρήση. Υπάρχουν ξενοδοχεία στη γύρω περιοχή. Θα μπορεί, ξέρω εγώ, κάποιος που έρχεται απ' έξω να μείνει στα ξενοδοχεία εκεί, να κάνει το μπάνιο του. Άλλωστε, τώρα αυτοκίνητα διαθέτουν όλοι, να κάνει το μπάνιο του και να πάει να ξεκουραστεί. Ή μπορεί και ο ξανθιώτης να πάει να κάνει το μπάνιο του με το αυτοκίνητό του και να αποχωρήσει. Στόχος βέβαια του Δήμου είναι η πλήρης λειτουργία των λουτρών, όχι μόνο για αιματικούς λόγους, αλλά μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου σπα. Μπορέσει να αποκατασταθεί όλος ο χώρος εκεί και να γίνει, όπως είπατε κι εσείς, ένας χώρος φιλοξενίας, ένας χώρος ανάτασης, αν μπορώ να το πω έτσι, να έρθει ένας, να κάτσει 5-10 μέρες, αυτό που γινόταν παλιότερα, αλλά σε πιο σύγχρονη μορφή. Να φύγουμε από αυτό το παλιό, ξέρετε, εκείνη τα λουτρά που τα έχουμε συνδέσει μόνο με γέρους και παθήσεις και τα λοιπά, να γίνει ένα σύγχρονο σπα. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας και θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε τα επόμενα χρόνια να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένας χώρος που δυστυχώς έχει υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή λόγω διαφορίας, την οποία τώρα προσπαθεί έστω και εν μέρη να αποκαταστήσει ο Δήμος Αυδείρων, ακόμη και σε μέρος αυτού, προκειμένου κάτοικοι αλλά και επισκέπτες να τύχουν και πάλι των ευεργετημάτων των ιαματικών πηγών.